Αγαπητοί συνάδελφοι, τι είναι στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός ενός κράτους? Είναι η συμφωνία του κράτους με τους πολίτες, η συμφωνία των πολιτών με το κράτος, ότι τα χρήματα που εισφέρουν οι πρώτοι θα δαπανούνται από το δεύτερο για να υπηρετήσουν τις ανάγκες που αδυνατούν να καλύψουν μόνοι τους. Είναι η συμφωνία ότι οι φόροι που πληρώνουν με κόπο οι πολίτες θα ξοδεύονται για να τους ωφελήσουν, για να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Ο προϋπολογισμός είναι στην ουσία ένα χαρτί το οποίο αποδεικνύει ότι αυτά που ξοδεύουν, αυτά που δαπανούν οι κυβερνήσεις, δεν ανήκουν ούτε στους υπουργούς, ούτε στα κόμματα, ούτε στους πολιτικούς. Ανήκουν μόνο στους ανθρώπους που τα εισφέρουν κάθε χρόνο. Και διαβάζεται για ανάποδα αυτό το χαρτί. Ακούω συναδέλφους της αντιπολίτευσης όλες αυτές τις μέρες να λένε με ευκολία: δώστε περισσότερα εκεί, δώστε περισσότερα αλλού. Δεν δίνεται αρκετά χρήματα σε αυτόν τον τομέα. Το ίδιο φυσικά ακούμε πολλές φορές όλοι οι συνάδελφοι από κάποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περισσότερα στον κλάδο μας. Είναι το σύνθημα που ακούμε πιο συχνά από οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη χώρα. Κανείς όμως δεν σκέφτεται ότι για να δώσει περισσότερα η κυβέρνηση στην δική του κοινωνική ομάδα, πρέπει να πάρει περισσότερα από κάποιες άλλες. Ή ακόμα χειρότερα, πρέπει να κόψει χρήματα από μια άλλη κοινωνική ομάδα, η οποία προφανώς δεν ρωτήθηκε. Αυτή η νοοτροπία στη χώρα μας πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και μπορεί να τελειώσει αν μαζί χτίσουμε ένα νέο σύστημα φορολόγησης, το οποίο θα δημιουργεί εμπιστοσύνη. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να καταθέσω σήμερα προς το Σώμα και προς το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης μία πρόταση για τους επόμενους προϋπολογισμούς, προφανώς όχι για τον φετινό. Η πρότασή μου είναι απλή. Ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων του κράτους θα πρέπει να βασίζεται σε καθαρά ανταποδοτικούς φόρους. Θα πρέπει δηλαδή να μειώσουμε και να καταργήσουμε κάποιους από τους υπάρχοντες φόρους και αυτοί να αντικατασταθούν από έναν φόρο δημόσιας υγείας, από έναν φόρο ασφάλειας, από έναν φόρο υποδομών, από έναν φόρο εθνικής άμυνας. Έτσι, αν για παράδειγμα 5% των εσόδων βασίζεται σε έναν φόρο παιδείας, τότε θα μπορεί μια κυβέρνηση να δαπανά και 5% του προϋπολογισμού στα σχολεία μας και στα πανεπιστήμια μας. Γιατί αυτό θα έχουν πληρώσει οι Έλληνες πολίτες και αυτό θα περιμένουν από εμάς. Και αν σε έναν τομέα όπως εθνική άμυνα θέλει η κυβέρνηση να αυξήσει τις δαπάνες ώστε να ισχυροποιηθεί απέναντι σε εχθρικές ενέργειες, τότε αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί σε έσοδα τα οποία θα προέρχονται από τον αντίστοιχο φόρο. Και δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει Έλληνας ο οποίος δεν θα δώσει με χαρά περισσότερα χρήματα, αν γνωρίζει ότι θα δοθούν για να στηρίξει ένοπλες δυνάμεις σε μια τέτοια περίπτωση που απειλεί την εθνική ασφάλεια, ή που δεν θα συμφωνήσει να δώσει περισσότερα χρήματα στον, για παράδειγμα, φόρο υγείας, αν γνωρίζει ότι η χώρα χρειάζεται να προσλάβει περισσότερους γιατρούς ή νοσηλευτές, ή αν θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί τους, γιατί από κάπου θα πρέπει να πληρωθούν. Ή σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα ζητήσει ο φορολογούμενος να δώσει λιγότερα χρήματα σε υπηρεσίες οι οποίες πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά και θα κοστίζουν πολύ λιγότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οι πολίτες θα πληρώνουν για αυτά που έχουν οι ίδιοι ανάγκη, όχι για αυτά τα οποία τους επιβάλλει το κράτος. Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω μια αισιόδοξη σκέψη ότι κάποια μέρα θα έρθουμε σε αυτή την αίθουσα και θα συζητάμε για έναν προϋπολογισμό έχοντας προτάσεις από όλα τα κόμματα και τους βουλευτές που δεν θα απαιτούν απλά να δοθούν χρήματα, αλλά θα προτείνουν και θα αναδεικνύουν και πού θα βρούμε τα χρήματα, πού θα βρούμε τους πόρους. Θα ήθελα και οι κοινωνικές ομάδες, οι φοιτητές, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, κάθε φορά που ζητούν, δικαίως πολλές φορές, χρήματα περισσότερα για την δική τους κοινωνική ομάδα, να έχουν άποψη για το πού θα βρούμε τα λεφτά. Θα ήθελα κάθε πολίτης να μπορεί να κατανοεί ότι ο κρατικός προϋπολογισμός λειτουργεί όπως και στο σπίτι του. Για να υπάρχουν έξοδα, πρέπει να υπάρχουν και έσοδα. Σε μία περίοδο που όλα αυτά μπορεί να ακούγονται ως ουτοπικά, ο λόγος που καταθέτω αυτή την πρόταση για ένα τέτοιο ταποδοτικό σύστημα είναι διότι διαπιστώνω με λύπη όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εκτός αυτής της αίθουσας και τώρα εντός,
ότι ελάχιστοι άνθρωποι έχουν την παραμικρή ιδέα, την παραμικρή αντίληψη για το πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες που του προσφέρονται από το κράτος. Σε μια ιδιωτική συναλλαγή ενδεχομένως αυτό να είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο. Έχεις αίσθηση που την πληρώνεις. Για παράδειγμα, αν έχεις 10.000 ευρώ, μπορείς να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο αμάξι πενταετίας ή δεκαετίας. Δεν μπορείς να αγοράσεις μια καινούργια Lamborghini. Ή για παράδειγμα, αν έχεις να διαθέσεις 500 ευρώ για ενίκιο το μήνα, μπορείς να αγοράσεις, να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα μικρό στη Νέα Σμύρνη, όχι μια βίλα στο Σούνιο. Τυχαίο το παράδειγμα. Όμως, στις δημόσιες υπηρεσίες δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ακούμε για δωρεάν παροχές χωρίς να έχουμε την παραμικρή αίσθηση για το πόσο κοστίζουν και από πού πληρώνονται. Δεν υπάρχει η έννοια δωρεάν υγεία. Κάποιος πληρώνει φόρους για να μπορούν να υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Δεν υπάρχει η έννοια δωρεάν παιδεία. Κάποιος πληρώνει φόρους για να υπάρχουν σχολεία και πανεπιστήμια για κάθε παιδί και για κάθε νέο. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν σε ένα κράτος που φορολογεί. Και έχουμε καθήκον να παρέχουμε υπηρεσίες στους πολίτες αντίστοιχες με αυτές που πληρώνουν. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μου και προφανώς δεν θεωρώ ότι μπορεί ολόκληρος ο προϋπολογισμός να λειτουργεί έτσι. Ούτως ή άλλως, ένα κράτος δεν έχει έσοδα μόνο από φόρους και δεν μπορεί να προβλέψει όλες τις δαπάνες του. Υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, φυσικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες και προφανώς και έκτακτες δαπάνες που αντιστοιχούν σε αυτές για να μην υπάρχει κανένας συμπολίτης μας σε θέση αδυναμίας. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα μαζί με τους πολίτες που μας έστειλαν μέσα στο Κοινοβούλιο σε 5 βασικά πράγματα. Το πολιτικό σύστημα οφείλει να εξηγήσει με καθαρότητα και διαφάνεια να δείχνει ότι κάθε ευρώ που εισέρχεται από τους Έλληνες φορολογούμενους το δαπανάμε σεβασμό για τις δικές τους ανάγκες. Να ξέρουν οι Έλληνες τι πληρώνουν για να μπορούν έτσι να το αξιολογούν. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους και ας μην έχουμε καμία ψευδαίσθηση ότι υπάρχει κανονικός άνθρωπος εκεί έξω που παρακολουθεί κοινοβουλευτική συζήτηση για τον προϋπολογισμό και μπορεί να αποκτήσει σαφή εικόνα πού πήγαν τα χρήματά του φέτος ή πού θα πάνε του χρόνου με τον τρόπο που διεξάγουμε τη συζήτηση εδώ κάθε χρόνο. Φυσικά και εγώ δεν έχω καμία ψευδαίσθηση ότι κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει σε μια μέρα. Καλό όμως το οικονομικό επιτελείο, τον κύριο Σκυλακάκη που είναι εδώ παρόν, να εξετάσει αυτή την πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2022 και μέχρι τότε, έχοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητες της κυβέρνησης να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, υπερψηφίζω τον προϋπολογισμό του 2021. Ευχαριστώ πολύ.